Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Παρακολουθείτε την τηλεοπτική σφήνα στα σπόρα από τη Βεργίνα Τηλεόραση κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 6 έως τις 8 το βράδυ και σε επανάληψη η εκπομπή στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα τις ίδιες ημέρες. Αφού ακούσαμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και είδαμε όλα αυτά τα οποία είδαμε, πάμε τώρα στον Άρη, ο οποίος έχασε από τον Ιωνικό με 1-0. Θα μιλήσουμε και για αυτό το παιχνίδι, αλλά και γενικότερα για την κατάσταση στον Άρη, ο οποίος σήμερα, όπως είδατε και στα πλάνα τα οποία δείξαμε, έφερε το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Είναι μια μεταγραφή την οποία κάνει ο Άρης προκειμένου να ενισχυθεί επιθετικά, γιατί ο Άρης αυτό που δεν έχει είναι το γκολ. Και αυτό ψάχνει να βρει, γιατί αν δεν βάλεις γκολ, δεν κερδίζεις. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Θα πάμε να καλησπερίσουμε μέσω Skype τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Λεωνίδα Βόσδο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρομαι που σε βλέπω. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Βέβαια, να πω καλά, ότι ασχολείσαι επιστημονικά πλέον με το ποδόσφαιρο. Να το πούμε αυτό. Επιστημονικά. Έγινα και συγγραφέας. Και συγγραφέας. Να σου δώσω συγχαρητήρια. Έχω πληροφορηθεί. Να είστε καλά. Και άμα θέλεις, μπορείς να μας ενημερώσεις για το συγγραφικό σου έργο. Βεβαίως, γιατί όχι. Βέβαια η γυναίκα που μου λέει τι άλλη τρέλα θα κάνω. Έφυγα στην Αμερική, ξαναήρθα, τώρα φτιάχνω βιβλίο. Μου λέει πάλι σκεφτικό, σε βλέπω κάτι μου ετοιμάζει. Θα δούμε τώρα, Νίκο. Αφού με αντέχει 40 χρόνια, καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Και εύχομαι και το βιβλίο. Ναι, το βιβλίο εύχομαι να πάει καλά, όλα να πάνε καλά. Και μάλιστα έκανες και παρουσίαση, αν δεν απατώ, με το βιβλίο. Νομίζω τελείωσα τις παρουσιάσεις. Τελευταία έγινε στην Πάτρα. Πάτρα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Στη Θεσσαλονίκη ήρθα στα γηπεδάκια του Τζιόλα, ναι. Εκεί πέρα που είναι φίλος. Του Θόδωρου. Και έγινε, η πρώτη παρουσίαση έγινε στην Άουσα και η δεύτερη στη Φλέρνα. Και πλέον νομίζω έχω τελειώσει. Αν και έχω μερικές προτάσεις ακόμα να πάω, και θα πάω. Νίκο, το έκανα αυτό, ήταν μια κατάθεση ψυχής. Δεν το έκανα ούτε για να πλουτίσω, ούτε για να γίνω γνωστός. Το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο του βιβλίου. Το περιεχόμενο του βιβλίου, καταρχήν λέγεται ο τίτλος «Ζωή πριν και μετά τα 90 λεπτά». Δεν είναι ποδοσφαιρικό. Ναι. Είναι αυτά που τραβάει ο ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε ένας από τη Φλόρινα, ένα παιδάκι από τη Φλόρινα και ξεκίνησε και τι συνάντησε στη ζωή του. Αυτό είναι το βιβλίο. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο που βλέπει και ο κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς, ναι. Απλά μόνο πολλοί γονείς και πολλά παιδιά, αν το διαβάσουν, ίσως απογοητευτούν, γιατί θέλει πολλές θυσίες στο ποδόσφαιρο, γερό στο μάχη. Εννοείται. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, Νίκο μου. Τώρα, ναι, το κάναμε και αυτό. Το έκανες και αυτό και μπράβο και συγχαρητήρια. Τώρα από εδώ και πέρα, βασικά να πω ότι αυτό δεν το έκανες για λόγους κερδοσκοπικούς, το έκανες γιατί ήθελες να αφήσεις μια παρακαταθήκη σαν Λεωνίδας Βόσδου για να σε θυμάται ο κόσμος κλπ. Έτσι δεν είναι. Νίκο μου, όποιος έχει βγάλει βιβλίο ξέρει ότι τα βιβλία δεν είναι για να πλουτίσεις. Είναι ακριβώς. Για να κάνεις μια κατάσταση φυσικής και να μείνει και να γίνει κάποιο ωραίο εργαλείο για τους γονείς και τα παιδιά που ξεκινάνε το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Ναι. Λεωνίδα, ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, επειδή παρακολουθείς και τον Άρη φυσικά πιστεύω που έπαιξες πολλά χρόνια εδώ, πώς είδες τον Άρη στο παιχνίδι με τον Ιωνικό και για την αλλαγή αυτή του προπονητή θέλω να μας πεις. Διαφωνώ με όλα, Νίκο. Είχα πει από την αρχή ότι ο Άρης δεν πρέπει να δίνει. Ξεκινάει πάντα με πολλές ελπίδες. Ναι. Μάλλον, συγγνώμη. Πολλές ελπίδες δίνουν οι κρατούντες στον Άρη. Ναι. Και αυτά κρατάνε μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά τίποτε. Μάλιστα. Τίποτε. Διαφωνώ με την αλλαγή του προπονητή. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει τον προπονητή έτσι ελαφρά την καρδία. Δεν νομίζω ότι φταίει ο προπονητής, ίσως φταίνε άλλα πράγματα. Τώρα πήραν, μου είπε στο Χριστοδουλόπουλο, 37 χρονών για να λύσει το πρόβλημα του γκολ. Ναι. Εντάξει, αν στηρίζεις, μακάρι το παιδί να παίξει έτσι, αλλά αν στηρίζεις ένα παίκτη 37 χρονών για να σου λύσει το πρόβλημα του γκολ, νομίζω ότι, ξέρω εγώ, αυτά είναι λίγο έτσι, πολύ έτσι, ελαφρές σκέψεις για τον Άρη. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι του ταιριάζουν. Αν θέλουν να είναι σοβαροί, έτσι. Ναι, από εκεί και πέρα. Είναι ένα μεγάλο ηλικία. Όταν ξεκινάει ο Άρης το καλοκαίρι, καλό θα είναι οι άνθρωποι του να έχουν τις φιλοδοξίες τους, να έχουν τα πάντα, αλλά να τα κρατάει για τον εαυτό τους, να μένουν μέσα στα αποδυτήρια. Δεν χρειάζεται αυτά όλα να τα βγάζεις έξω, να δίνεις ελπίδες στον κόσμο και να τον απογοητεύεις έτσι όπως τον απογοητεύεις. Σωστά. Ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα και μεγάλη ομάδα δεν είναι από τους τίτλους που έχει, μεγάλη ομάδα είναι από τον κόσμο που κουβαλάει. Και αυτός ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Εγώ σορκίζομαι, μου κάνει εντύπωση πώς αυτός ο κόσμος ακολουθεί ακόμα
αυτή την ομάδα. Mm. Δηλαδή είναι πολύ παράξενο για μένα και μπράβο τους, συγχαρητήρια. Αυτό το ίδιο ακριβώς που λες τώρα μου το είπε σήμερα στο ραδιόφωνο Φάνης ο Ταρνατόρος. Που είπε ότι ο Φάνης του μπάσκετ και λέει είναι απορίας άξιου 53 χρόνια αυτή η ομάδα να πάρει τίποτα και κάθε μέρα να βλέπω και καινούργια αριανάκια στο κήπεδο, λέει, πιτσιρίκια κλπ. Αυτό λέει δεν υπάρχει πουθενά άλλη σε όλη τη γη. Και είχε δίκιο. Αυτό λέω. Με αυτό λέω, Νίκο, εμένα μπράβο τους, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι με κρύο, με βροχή, με χιόνια, από το εστέρημά τους δίνουν αυτό το εισιτήριο. Βέβαια. Από το εστέρημά τους, εγώ ξέρω άτομα που δίνουν το εστέρημά τους. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Αλλά και αυτοί που κρατούνται στον Άρη, τα ηνία του Άρη, νομίζω θα πρέπει να είναι λίγο πιο φιδωλοί στις δηλώσεις τους, πριν. Στην αρχή της χρονιάς. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο συγγραφέας και δημοσιογράφος ο Βασίλης ο Κεχαγιάς, ο οποίος έχει και αυτός πολύ μεγάλη εμπειρία και θα τον καλησπερίσω. Βασίλη, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα και προλαβαίνω να πω ότι είναι απόλυτη η συμφωνία μου με το Φλωρινιώτη, το center back μας, που μας τίμησε πραγματικά τη φανέλα. Να είστε καλά. Πραγματικά όμως, εάν συνόψιζε αυτό που είπε ο κύριος Βόσδου, θα έλεγα μην τάζει στον Άγιο Κερί και στον οπαδό τίτλο. Ναι. Διότι αυτό συμβαίνει από τότε που κυκλοφόρησαν τα μπλουζάκια, τα όνειρά μας θα λάβουν εκδίκηση, τώρα με την αρχή της χρονιάς όπου υπήρξαν υποσχέσεις πρωταθλητισμού. Πολύ καλά το λέτε κύριε Βόσδου, ας τις έχουμε αυτές και μέσα μας όλοι οι οπαδοί. Το έχουμε αυτό, δεν ξεκινάμε τη χρονιά ένας οπαδός μιας μεγάλης ομάδας όπως ο Άρης, πάντα προσδοκά το καλύτερο. Δεν χρειάζεται με μεγαλοστομία να δηλώνονται κάποια πράγματα, να δημιουργείς προσδοκίες και έτσι ακόμη και η πέμπτη θέση, που πέμπτη βγήκε και η ΑΕΚ πριν δύο χρόνια, ξεπέρυσι πότε ήτανε, να φαντάζει αποτυχία σε σχέση με τις προσδοκίες. Γι' αυτό και οι επιθέσεις που δέχεται ο μεγαλομέτοχος αυτή τη στιγμή, ο Καρυπίδης ο Θόδωρος αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς αισθάνεται ο παδός προδομένες τις προσδοκίες του. Ναι, αυτό είπε ο Λεωνίδας προηγουμένως, γιατί έχει δίκιο ότι στην αρχή δεν του τάζεις, δεν του λες θα πάω για πρωτάθλημα, γιατί έκανε λάθος ο Καρυπίδης, ο κύριος Καρυπίδης λέγοντας θα πάμε για τις θέσεις 1-2-3 είπε. Θα πάμε για τις θέσεις 1-2, αυτή την δήλωσή του. Και θα διεκδικήσουμε, είπε τότε κύπελο κλπ. Έλεγε για τον Άρη. Και λέει σωστά ο Λεωνίδας ότι αυτά δεν πρέπει να τα λες. Ο κύριος Κεχαγιάς, Νίκο, που με κάλυψε απόλυτα, έπιασε τα πάντα, με κάλυψε απόλυτα, αλλά θα ήθελα να το διορθώσω σε κάτι. Ναι. Για τον κύριο Καρυπή. Αυτοί που διοικούν, δεν ξέρω αν πρέπει να το παίζουν οπαδοί. Είναι άλλη ιστορία. Και δεν μπορεί να το παίζει οπαδός μετά. Συμπληρωματικό, δεν είναι διόρθωση. Συμφωνώ σε αυτό. Απλώς είναι συμπληρωματικό σε αυτό που λέγαμε. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Το να πουλάς οπαδί είναι φτηνός λαϊκισμός. Ακριβώς. Όλοι θέλουν ο Άρης να πάει καλά. Τόσα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτε. Αλλά δεν θα λέγαμε μην πουλάς τον κόσμο. Μην δίνεις ψευδεστήσεις. Αυτό που είπε ο κύριος Κεχαγιάς, μην δίνεις ψευδεστήσεις στον κόσμο αυτόν στο ξεκίνημα. Και μέχρι το Δεκέμβριο δεν έχεις τίποτε. Έχεις φύγει από το κύπελο, έχεις φύγει από τη διεκδίκηση του τίτλου. Προσδοκάς να πας στην Ευρώπη. Έχεις φύγει ήδη από την Ευρώπη από το καλοκαίρι, το πρώτο μάτς. Ακριβώς. Οπότε νομίζω να βάλεις τους στόχους σου, αλλά να τους βάλεις μέσα στα αποδυτήρια και τα αποδυτήρια να είναι ερμητικά κλειστά. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν πιστεύω δηλαδή ότι, δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στον Άρη, δεν ξέρω ακόμα ποιος κάνει τις μεταγραφές. Γιατί από ό,τι κατάλαβα έφυγε ο προπονητής και ήρθε ο Χρυστοδουλόπουλος. Άρα δεν τις κάνει ο προπονητής τις μεταγραφές. Όχι. Δεν τις κάνει τις μεταγραφές η ομάδα του, το σκάουτερ που είναι εκεί πέρα. Μπορεί να εισηγείται. Αλλά η τελική απόφαση είναι πάντα του κυρίου Καρυπίδη. Πάντα. Αυτό βάζει την τελευταία πινελιά. Συγγνώμη Νίκο μου, εισηγείται ο προπονητής και ο προπονητής είναι τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο κάπου και είπε αμά να μας σώσει. Αυτά νομίζω είναι λίγο όνειρα. Πάντως ο προπονητής αυτός ο προηγούμενος ο οποίος φεύγει τώρα είναι αυτός που μίλησε για τον Ρουπ, τον παίχτη τον οποίο πήρε ο Άρης, το δεκάρι. Πολύ ωραία. Με εισήγηση του προπονητή έπαιζε στην Όριτς ο παίχτης και τον ήξερε από εκεί. Μακάρι. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να ο προπονητής και οι σκάουτερ, που το τμήμα σκάουτερ πρέπει να είναι το νούμερο
κάψει μια ομάδα, πρέπει να αποφασίζουν για τους παίκτες. Αυτοί ξέρουν πού πονάει η ομάδα και πού δεν πονάει. Δεν θα έχεις δύο δεξιά μπακ και να πάρει μπακ πάλι, να έχεις τρία δεξιά μπακ και να μην έχεις αριστερό μπακ. Ναι. Αυτό λέω. Σωστό. Αυτό λέω. Κάτι θέλω να πει ο Βασίλη. Γελάω τόση ώρα γιατί βλέπω στο Σουπεράκι παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Πάω. Δεν είναι το παλέμαχο ποδοσφαιριστή που με ενοχλεί την ύμνη. Το πάω και είναι που ενοχλεί. Α, Αλέξη Αλεξίου. Συγγνώμη, τον έχετε κάνει τον Αλέξη Αλεξίου. Μπερδέψαμε το Σουπεράκι. Εντάξει, μπαίνει. Είναι τα άσπρα μαλλιά που έμεινε από τον προηγούμενο προσεκτημένο. Γιατί είχα τον Αλέξη Αλεξίου. Εν περιπτώσει. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτή η επιθυμία του Θόδωρου Καρυπίδη να ελέγχει. Και σωστό είναι αυτό, δηλαδή δεν διοικείται ομάδα αν δεν ελέγχει τα πάντα, όπως δεν διοικείται χώρα εάν δεν ελέγχει τα πάντα ως πρωθυπουργός. Αλήθεια. Ωστόσο, το πρώτο από το οποίο ξεκινάς είναι η στελέχωση με άτομα τα οποία είναι εμπιστοσύνης, ώστε να βάζεις, όπως είπε ο κύριος Πετρουλάκης πριν, την τελική πινελιά. Εδώ νομίζω ότι μπαίνει και η αρχική πινελιά σε πολλές περιπτώσεις. Εννοώ ότι σε διάφορους τομείς, από τον διερμηνέα για τον οποίο, έναν, που δεν είναι ο επίσημος διερμηνέας, σε ένα γήπεδο που τον άκουσα και ντράπηκα. Δηλαδή είσαι μεγάλη επαγγελματική ομάδα, βγαίνει στην Ευρώπη, άλλα έλεγε ο προπονητής, έτυχε να είναι και Άγγλος, μιλάει τα αγγλικά καλά, δεν είναι τα κουτσοβολεύω. Από το γραφείο, τα διάφορα γραφεία στελέχωσης μέσα στην ΠΑΕ, αποδεικνύεται μία νοοτροπία του ενός ανδρός αρχή, και σωστό είναι αυτό, διότι δεν γίνεται αν δεν πάρει ένας να πει εγώ θα... Αλλά η τελική πινελιά, οι συνεργάτες οφείλουν να είναι υψηλού επίπεδου, ώστε να μην χρειάζεσαι να χάνεις χρόνο για να κατεβάσεις την μπάλα, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά. Δηλαδή να την πάρεις από την άμυνα, να δεις εσύ να ελέγξεις και αυτό και το άλλο και το άλλο. Θα βάλεις τον κόλεση, αυτό. Κύριε Κεχαγιά, νομίζω εγώ και ο κύριος Πετρουλάκης δεν πρέπει να μιλάμε. Εσείς τα έχετε πιάσει όλα τα θέματα και τα έχετε αναλύσει τόσο ωραία που εγώ που έπεσα από εδώ έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Συγχαρητήρια. Λεωνίδα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η κατάξυση της πέμπτης θέσης, γιατί ο Άρης πλέον πάει για την πέμπτη θέση, αν μην κρυβόμαστε. Η κατάξυση της πέμπτης θέσης μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία με βάση τις προαναγγελίες ή τα όσα ακούστηκαν στην αρχή της χρονιάς, ή μπορείς να πεις ότι βγήκα Ευρώπη, βγήκες Ευρώπη και αφού βγήκες Ευρώπη όλα καλύπτονται. Τι λες εσύ? Έλα ρε Νίκο, τώρα είναι δυνατόν τώρα πέμπτη θέση? Είναι δυνατόν? Όταν ξεκινάς, ας πούμε, ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα, ότι θα πάρεις ένα κύπελο και καταλήγεις την πέμπτη θέση, δηλαδή βολεύεσαι με την πέμπτη θέση? Αν βολεύεσαι με την πέμπτη θέση, είσαι άξιος της μοίρας σου. Αυτό είναι. Έλλειψη έκτου θα πρόσθετα. Έλλειψη έκτου θα πρόσθετα. Γιατί μετά από εκεί και πέρα βλέπεις ότι υπάρχει ένα χάος, υπάρχει, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή δίνεις ότι πας για πρωτάθλημα και πας στην πέμπτη θέση και μια χαρά αναπάβεσαι εκεί πέρα και λες έκανα το καθήκον μου. Και αν αυτός ο κόσμος είναι ικανοποιημένος με την πέμπτη θέση, με γεια του, με χαρά του. Άρα δηλαδή αυτή η νοοτροπία υπάρχει γενικώς στον Άρη. Αυτή η εσωστρέφεια που δεν πρέπει να υπάρχει. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι πάντως ο κόσμος βολεμένος και ικανοποιημένος. Έχει αρχίσει μία... Ξεφωνητά. Ναι, η οποία και αυτή είναι υπερβολική κάποιες στιγμές, αλλά βασίζεται σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, στην προδοσία των προσδοκιών. Γι' αυτό και οι αντιδράσεις του κόσμου είναι πιο έντονες από το αναμενόμενο. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από τα μαύρα χρόνια του 2014-2018, η πέμπτη θέση μπορεί να φάνταζε, δηλαδή, μας την πουλούν. Όχι φάνταζε σε εμάς, και ως επιτυχία να Ευρώπη και έχουμε όλους εναντίον μας, πάντα υπάρχει και αυτό, το οποίο ό,τι και να έχεις εναντίον σου οφείλεις να το συνυπολογίσεις όταν κάνεις την εκτίμηση και τον προγραμματισμό. Δηλαδή θα πεις έχω να αντιμετωπίσω αυτές τις ομάδες και αυτά τα προβλήματα με τη διαιτησία, με την ΕΠΟ, με το δεν ξέρω εγώ τι. Διότι όταν κάνεις τη δήλωση και βγαίνει προς τα έξω, η δήλωση αυτή είναι θέσφατο. Δηλαδή λέει εγώ πάω γι' αυτό, τα έχω υπολογίσει όλα και πάω γι' αυτό. Μην βγαίνουμε στη μέση χρονιάς και ανακαλύπτουμε ότι η διαιτησία κυνηγάει τον Άρη. Η διαιτησία κυνηγάει τον Άρη 40 χρόνια. Πάντως ένα θέμα, Λεωνίδα, που θέλουμε την άποψή σου είναι το γεγονός ότι ο Άρης, ενώ τότε παίζατε όλοι Έλληνες και δύο ξένοι, τώρα είναι όλοι ξένοι και ένας Έλληνας. Μη μου το λες. Νίκο, σε παρακαλώ, αυτό με πληγώνει αφάνταστα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις 26 ξένους ποδοσφαιριστές, να μην είσαι ούτε έναν Έλληνα. Από πού θα, η εθνική ομάδα από πού θα βγει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν μου έχει πει κανένας μια απάντηση, ρε Νίκο. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει ένα καλό ξένο όπως είχαμε εμείς τον Έριξον, είχαμε τον Όλε, τον Νίκητς, έστω τον Νίκητς, που έκανε τη διαφορά, μας έκανε, δηλαδή, μας βοήθησε. Όταν έχεις κάποιο τέτοιο παίκτη να το πάρεις, να έχεις ένα Ζάιτς, να έχεις ένα Βάτσικ, το καταλαβαίνω.
Αλλά να έχεις εφάμιλους παίκτες με τα Ελληνόπουλα και να παίρνεις τους ξένους, εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Συμβαίνει κάτι, κερδίζει κάποιος κάτι. Πέστε μου ρε παιδιά, έχω ρωτήσει τόσο κόσμο, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Δεν το καταλαβαίνω. Και ο κόσμος κάνει τρομερή υπομονή. Με ρώτησε ένας δημοσιογράφος για δύο παίκτες του Άρη που δεν τους ήξερα. Λέω, γιατί να τους ξέρω, αφού σε 6 μήνες θα φύγουν πάλι. Θα έρθουν άλλοι. Άλλα τα καράβια θα έρθουν, άλλα καράβια φεύγουν. Και κάτι άλλο θέλω να πω, Νίκο. Ναι. Ο κόσμος του Άρη έχει πολύ μεγάλη υπομονή. Δεν θα ξεχάσω εγώ ποτέ ότι είχαμε κερδίσει τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ με τον Ζάιτς τότε και είχαμε φέρει και διπλό στην Παναχαϊκή. Και παίζαμε μέσα στο Χαριλάου με την δόξα δράμας. Στα 20 λεπτά δεν είχαμε βάλει γκολ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ανησυχία υπήρχε στον κόσμο και τι διαμαρτυρίες. Και τώρα βλέπω ότι ξεκινάνε με τις καλύτερες συνθήκες, τελειώνουν ο Δεκέμβριος τελειώνει, είμαστε απ' έξω από όλα και ο κόσμος το βλέπω, βλέπει πολύ απαθέστατα όλη την ιστορία. Ξέρεις αυτό με τους ξένους παίχτες είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι τους πονάει όλους όσους βλέπουν, ας πούμε, 25 παίχτες. Γιατί αυτοί δεν ξέρουν, είναι μισθοφόροι, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ούτε Άρης, ούτε τι, δεν ξέρουν κάτι, τίποτα. Χάσανε, φύγανε, κερδίσανε, φύγανε. Δεν έχει δηλαδή αυτή... Ναι. Τα αποδυτήρια πώς είναι όλοι αυτοί, εγώ αυτό δεν έχω. Όλες οι φυλές του Ισραήλ είναι εκεί πέρα. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε και διερμηνέα. Στην Εσπεράντο συνεννοούνται. Πάντως... Και αυτό που μου λένε ότι η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι κοινή, έλα ρε Νίκο τώρα, αλίμονο δηλαδή. Ναι. Η εμψύχωση στο ποδόσφαιρο όμως, η εμψύχωση είναι προϊόν της γλώσσας και όχι του ποδοσφαίρου, αλλά της κανονικής γλώσσας. Ακριβώς. Δηλαδή να μην έχουμε ούτε έναν Έλληνα παίχτη. Αυτό δηλαδή τώρα, είναι παγκόσμια προβλήματα. Τώρα υπάρχει και η εξέλιξη, τη δίνουμε τώρα, ότι από πλευράς ΠΑΕ Άρης έγινε γνωστό ότι ο κύριος Τερζής, Τόλης Τερζής, αναλαμβάνει την ομάδα και θα παραμείνει μέχρι τέλος χρονιάς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τον έχω γνωρίσει όταν ήταν στη Βέρεια. Όταν έπαιζε εγώ στην Άουσα, αυτό ήταν στη Βέρεια. Μακάρι το παιδί, του εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει ο Άρης και τι θα κάνει, μακάρι να πάει καλά. Αλλά πόσο καλά να πας. Ναι. Πόσο καλά να πας. Κοίταξε, όχι, βασικά αυτή τη στιγμή και να συμφωνήσουμε νομίζω όλοι και Βασίλη και Λεωνίδα ότι ο Άρης πάει για την πέμπτη θέση. Δεν έχει κάτι άλλο να πάει, έτσι, ναι. Ναι. Έχει κάτι άλλο. Όχι. Δεν έχει κάτι άλλο να πάει. Πέμπτη θέση. Κάτω δεν μπορεί να πάει. Τι να πάει. Κάτω δεν μπορεί να πάει. Άρα κάτω δεν μπορεί να πάει. Μπορεί έκτος. Γιατί άμα μπει στα play-off και δεν περάσει το Βόλο, δεν θα βγει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να είναι κάτι. Αν γίνει και αυτό, είναι οι έξι παίζουν play-off. Και ο έκτος παίζει. Άρα ο έκτος δεν βγαίνει η Ευρώπη. Βγαίνουν οι πέντε. Αν λοιπόν δεν μπορεί να περάσει και το Βόλο, τι να. Μετά δεν το συζητάς. Μετά λες ότι είσαι άξιο της μοίρας σου. Λογικό είναι. Δεν δείχνει και πολύ μεγάλη ζέση ο Κεζίλο Βόλος να βγει από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά κέρδισε σήμερα 0-3. Α, κέρδισε 0-3. Σήμερα, 0-3. Δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι, 0-3 κέρδισε, ναι. Και πέρασε τον Άρη. Δείτε λίγο τη βαθμολογία, δείτε λίγο ξανά τη βαθμολογία μας δείξει ο Φώτης ο Κινέζος, ο συνοθέτης μας, την βαθμολογία του πρωταθλήματος για να τη δούμε λίγο. Για να δείτε κι εσείς πού ακριβώς βρίσκεται. Μετά τα σημερινά αποτελέσματα, λοιπόν, η ομάδα του Βόλου έχει περάσει την πέμπτη θέση βαθμολογίας. Βέβαια, δεν είναι διαφορά μεγάλη. Και θα παιχτεί η θέση, θα παιχτεί μεταξύ πέμπτης και έκτης θέσης, θα παιχτεί μεταξύ του Άρη και του Βόλου, από ό,τι ναι. φαίνεται. Δεν ξέρω, Φώτη, αν μπορούμε να δούμε. Μετά από αυτό που συνέβη στον Ατρόμητο προχτές. Εδώ είναι τώρα. Βλέπετε ότι ο Βόλος είναι 32, Άρης 31. Μετά τη σημερινή, το σημερινό διπλό. Έκανε διπλό ο Βόλος. Αυτό είναι. Είδες. Άρα όλα παίζονται, Νίκο. Όλα παίζονται. Άρα. Και η διαφορά όμως, Λεωνίδα, δες τη διαφορά. Ο Άρης έχει 31 και ο τέταρτος της βαθμολογίας που πάει για. Έχει 43. Δηλαδή 12 βαθμούς. Αυτό που είπε ο κ. Κεχαγιάς. Ναι. Αυτό που είπε ο κ. Κεχαγιάς. Μετά την 7η θέση υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν υποτιμώ καμία ομάδα. Όλες οι ομάδες προσπαθούν. Αλλά εμείς τώρα μιλάμε για τον Άρη, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, δηλαδή, με αυτή την εικόνα, ο Αριανός, ο οποίος ξεκίνησε το καλοκαίρι με αυτά τα όνειρα, με αυτές τις προσδοκίες, είναι ευχαριστημένος. Αν είναι ευχαριστημένος, Νίκο, μπράβο του. Ναι, δηλαδή το τυπάκι κρυώνει και παγώνει και δίνει και το εισιτήριο, μπράβο του. Είναι άξιος συγχαρητηρίων. Βασίλης και Χαγιάς. Έτσι. Αυτό πάντως με τις μεταγραφές και τους ξένους παίκτες που αναφέρετε, που είναι ένα πρόβλημα πλέον
Όχι μόνο του Άρη, τον Άρη είναι σε μεγάλο βαθμό, αλλά και στον Ολυμπιακό ίδια είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Βόσδο, έχω πει κάποια στιγμή στην πρώτη αγωνιστική, καλά μην μου λέτε ποιοι παίζουν τώρα, στο, τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα συστήστε με τους τρεις καλούς που έμειναν. Γιατί αυτό είναι. Έρχονται, νομίζω ότι υπακούν στην σύγχρονη λογική του ποδοσφαίρου, βγάζω έναν παίκτη ή τον αναδεικνύω και τον πουλάω, κάνω τη μεταπόληση, αλλά εάν προσέξω. Ακόμη και ο Ολυμπιακός που το κάνει συστηματικά αυτό και αποτελεί το παράδειγμά μας, δηλαδή φέρνω ένα κάρο παίκτες, τους Έλληνες μοσχοπουλάει. Από το Ρέτσο, από το τώρα που πούλησε προχθές το Μπουχαλάκι, θέλω να πω ότι δεν είδα και κανέναν ξένο παίκτη του Ολυμπιακού να φεύγει. Και από τον ΠΑΟΚ που φύγαν τα παιδιά ήταν οι Έλληνες κατά κύριο λόγο αυτοί που απέκτησαν μετά. Ακριβώς. Που απέκτησαν με τα πολιτική αξία. Ναι, Λεωνίδα, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Έτσι μπορώ να κάνω. Ο Άρης είναι τόσο εύρηστη ομάδα που μπορεί όλους αυτούς τους ανθρώπους, να τους ξένους, να τους έχει με σπίτια, με συμβόλαια. Είναι τόσο εύρωστη ομάδα, δηλαδή αν είναι να είμαστε υπερήφανοι, ρε παιδί μου, που έχουμε τόσο πλούσιο πρόεδρο ή τόσο πλούσια ομάδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ένα σπίτι. Θέλουν τα συμβόλαιά τους. Που τα συμβόλαια τηρούνται κατά γράμμα. Δεν μπορεί να μην πληρώσεις. Δεν γίνεται να μην πληρώσεις. Γιατί. Ακριβώς. Γιατί δεν θα πάρει μέσα από πρόβλημα. Θα φας μείον βαθμούς, θα έχεις άλλα προβλήματα. Για να δούμε. Λοιπόν, είναι φιλολογικό το ερώτημα. Πλούσια. Ναι. Αυτό λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα, γιατί. Είχαμε πολύ... το Δελιζήσι. Ναι. Κάπως αποτελούσε έναν. Μες στα ποδητήρια. Στα ποδητήρια. Ένα... Έστω και αλλαγή να είναι ο Δελιζήσις. Ήταν ο Γιώργαρος, τον αγαπούσαν οι Έλληνες. Πώς ήταν ο Κολτσίδας παλιότερα, που μείναν πολλά χρόνια μέσα σε νησίδες, μέσα σε ξένους. Αλλά ήταν αυτοί που όταν θα έπαιζε στο ντέρμπι, ξέραν τι θα πάνε να πούν στα ποδητήρια. Στους υπόλοιπους, ας πούμε, και τι σημαίνει αυτό το μάτς για τους οπαδούς. Θα έχουμε δυνατότητα. Άλλος ένας στεναχωρημένος που έφυγε. Ο κύριος Δελιζήσης. Ναι. Έκανε και δηλώσεις. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Θα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Πολύ που είσαι καλά, Νίκο μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τον Βασίλη τον Κιχαγιά για το σχόλιο του. Είναι πάντα επίκαιρο. Και μάλιστα να σημειώσω εδώ ότι την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ο Βασίλης Κιχαγιάς είχε προαναγγείλει ίσως το διαζύγιο με τον Μπάρντιου. Mm-hmm. Γιατί είχες πει ότι δεν ξέρω οι σχέσεις πώς είναι. Ναι. Μεταξύ των δύο και πόσο θα αντέξει, πώς θα αντέξει αυτή τη σχέση. Που ξέραμε βέβαια, αλλά είναι από τα πράγματα τα ενίκο μη ενδύμω. Τα λες λίγο κόμψα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη του Κιχαγιά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή, η οποία μεταδίδεται σε επανάληψη και την ίδια μέρα το βράδυ μετά τις 12.30. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την Παρασκευή. Την προσεχή Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή είμαστε μαζί 6 με 8 το βράδυ. 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας, χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermonosystem. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. Varagons Constructions. Η κατασκευή και ανακαίνιση οικιακών και επαγγελματικών χώρων αποκτά τα πιο γερά θεμέλια με τη Varagons Constructions. 10 χρόνια εμπειρίας. 100 και επιπλέον ολοκληρωμένα projects. Χτίζουμε το μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Varagons Constructions. Fixit Group. Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και σίτες. Η εταιρεία Fixit, στελεχωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε λύσεις και υποστήριξη. Στόχος μας, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η Fixit Group είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της και εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή.
Η Fixit Group ειδικεύεται και στο πτυσσόμενο κάγκελο. Ιδανική λύση για ασφάλεια στο χώρο σας. Fixit Group. VC36 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2316-070-021. Τι είναι αληθινή εμπειρία? Μπορείς να την νιώσεις. Να την παίξεις στα δάχτυλα. Να σου χαμογελάσει. Να την γευτείς. Να τη ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η αληθινή εμπειρία καζίνο είναι εδώ.